Shut up and sit down. Μαζί πάλι με προπόνηση στο σπίτι με ελάχιστο καθόλου εξοπλισμό. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεκινάμε με το ζέσταμα. Δύο γύρους. Crab walk, 3 μέτρα μπροστά, 3 μέτρα πίσω. Σηκώνουμε λεκάνη. Περπατάμε 3 μέτρα μπροστά. Μετά επιστρέφουμε 3 μέτρα πίσω. Όσο πιο ψηλά μείνει η λεκάνη, τόσο το καλύτερο. Μετά έχουμε να κάνουμε 10 cam squats. Συνδυασμός deadlift ουσιαστικά με κάθισμα. Ξεκινάω την πρώτη φάση που θα θυμίζει deadlift, μετά κάθισμα. Επαναφέρω τη θέση του deadlift, μετά ξαναβάλει πάνω. Δείχνω άλλη μια φορά. Πρόκυψη, κάθισμα, παίρνω πάλι τη θέση πρόκυψης, ξαναβάλει όρθιος. 10 επαναλήψεις. Inch warm με 2 push-ups κάθε φορά, 5 επαναλήψεις σύνολο. Περπατάμε μπροστά, εκτελούμε 2 κάμψεις, είτε με τα μέτρα πόδια, είτε στα γόνατα, ερχόμαστε πάλι πίσω. Αυτό ήταν μια επανάληψη, επαναλαμβάνουμε 5 φορές. 2 γύρους από αυτά, όπως είπαμε. Στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε 3 λεπτό AMRAP, ένα κυκλικό σύντομο εύκολο ζεσταματικό. 5 επαναλήψεις από 1 1/4 κάθισμα. Το 1 1/4 τι είναι. Κάθομαι σε βαθύ κάθισμα, κάνω και 1/4 ακόμα, όρθιος. Αυτό ήταν μια επανάληψη, δείχνω άλλες 2. Άλλη μία. Συνολικά 5 επαναλήψεις. Κάνουμε μία απαλή ταλάντωση ουσιαστικά στο κάτω μέρος, το τελευταίο τέταρτο. Δεύτερη σκίζουλα, plank up and down. 1, 2, ούτω καθεξής 5 επαναλήψεις, με όποια φορά θέλω εγώ. Butt kicks 20 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, σύνολο 20 και high knees 20 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 λεπτά και κυκλικό. Ξαναξεκινήσω από την αρχή με τα squat και ούτω καθεξής. Μπαίνουμε στην ενδυνάμωση στη συνέχεια. 5 σετάκια από 5 επαναλήψεις 1 1/4 squat και 7 κανονικά squat. Τα squat μπορεί να είναι front, μπορεί να είναι back, μπορεί να είναι goblet, όπως θέλουμε εμείς, είναι σωστό. Θα δείξω με τον goblet. Ξεκινάμε το πρώτο σετάκι, θα δείξω αντί για 5, 2 επαναλήψεις. Κατεβαίνω. Άλλη μία. Και μετά εκτελώ μέχρι 7 κανονικά. Με την normal ταχύτητα που προβλέπεται. Όπως είπαμε, αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Μπάρα μπροστά ή μπάρα πίσω. Το σακί, στην πλάτη μου ή μπροστά αγκαλιά. Ένα αναρτήρα μπροστά, στο πλάι ή πίσω. Οποιοδήποτε μέσο είναι σωστό. Τα πρώτα 5 καθίσματα θα είναι με μία αναπήδηση στο κάτω μέρος και τα επόμενα 7 θα είναι κανονικά. Κάνω διαλυματάκι για να μπορούμε να κάνουμε για τα επόμενα σετ. Conditioning στη συνέχεια. Αποτελείται από 2 μέρη. Από το 0 μέχρι το 20 είναι το καρδιοαναπνευστικό, κατά κανόνα, και μετά το 20 ξεκινάει το αξεσουάρ κομμάτι του body. Στο πρώτο κομμάτι, κάθε 10 λεπτά για 2 γύρους, δηλαδή 20 λεπτά, οφείλουμε να κάνουμε σε κάθε δεκάλεπτο 800 μέτρα τρέξιμο ή 3 με 4 λεπτά από ασκήσεις jumping jacks, σχοινάκια, mountain climbers, τις γνωστές ασκήσεις που βάζουμε αντικαθιστώντας το τρέξιμο, και 3 γύρους από 10 lunge wall balls. Lunge wall balls, εκτελώ προβολή προς τα πίσω, πετάω την μπάλα ψηλά, εναλλάξτε 10 επαναλήψεις. Αν δεν έχω να κάνω αυτή την παραλλαγή, θα πάρω το αμυγάκι μου, το κέντρο μου και θα κάνω προβολές προς τα πίσω με θράστερ. Προβολή πίσω, θράστερ. Προβολή πίσω, θράστερ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά δεν πετάω το αντικείμενο. Ομοίως μετά έχω να κάνω 10 wall balls, κανονικά να πετάω την μπάλα ψηλά,
Αν δεν θέλω να κάνω wallballs ή δεν μπορώ να κάνω wallballs, θα κάνω ένα thruster με το αντικείμενο στο θώρακα. Ακούω θέση. Ένα, δύο, μέχρι 10 επαναλήψεις. Τέλος έχουμε να κάνουμε τα 10 pull-ups. Αν έχουμε μονόζυγο, μπορούμε είτε να κάνουμε strict, είτε να κάνουμε κάποιο κλώτσιμα, όπως βολεύει. Εάν δεν έχουμε μονόζυγο να εξαρτηθούμε, θα κάνουμε είτε με ένα βαρύ αντικείμενο 10 με το overall με τα δύο χέρια, ή 5 με 10 σε κάθε χέρι. Όπως είπαμε, ο δεκάλεπτος γύρος αποτελείται από μία φορά το τρέξιμο και τρεις φορές τις ασκήσεις lunge wall ball, wall ball και pull-ups. Όταν τελειώσω αυτά, περιμένω να τελειώσει το δεκάλεπτο και μετά ξαναμένω το δεύτερο δεκάλεπτο. Όταν φτάσουμε στα 20 λεπτά χρόνου, ξεκινάμε να κάνουμε accumulate, να συσσωρευτούν 3 λεπτά πολυσί και 3 λεπτά εξάρτηση από το μονόζυγο ή farmer carry, κάτι από το αγρότη. Η άσκηση wall sit. Έχουμε τον τοίχο εδώ, ακουμπάμε όλοι μας την πλάτη στον τοίχο και θα πρέπει να προσέξουμε τα πόδια μας να είναι ορθή γωνία. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε πιο κάτω, ούτε πιο ψηλά. Περίπου ορθή γωνία. Θα πρέπει να καίνε τα κεφάλια. Εάν δεν μπορώ να κάνω σε 3 λεπτά, θα κάνω λίγο λιγότερο χρόνο. Ας πούμε παράδειγμα 1,5 λεπτό, λίγο ξεκούραση και θα συνεχίσω άλλο 1,5 λεπτό. Πρώτα θα ολοκληρώσω τα wall sit και μετά θα κάνω τη δεύτερη άσκηση. Στη συνέχεια, αν έχω μονόζυγο να εξαρτηθώ, απλά κρεμιέμαι και συμπληρώνω σιγά σιγά τα 3 λεπτά. Αν δεν έχω, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο αντικείμενο. Στο ένα χέρι κάθομαι 1 λεπτό, αλλάζω 1 λεπτό, πρέπει να συσσωρευτούν 3 λεπτά σε κάθε άκρο. Αν έχω κάποιο plate, πάρα πολύ καλή παραλλαγή, να κρατάω το plate κατά αυτόν τον τρόπο και να εναλλάσσω. Πολύ καλή άσκηση για τους πύχους, γιατί αλλάζει η θέση, δεν πάει κυκλικά το χέρι μου, αλλά κρατάει περίεργα το αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιβλία, ας πούμε κυκλοπαίδειες, τη μία δίπλα στην άλλη και να τις κρατάτε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να έχετε παρόμοιο αρέθισμα όπως το plate. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποια μικρά τυράκια, να τα πιάσετε από πάνω σαν ποτήρι και να τα κρατάτε κατά αυτόν τον τρόπο, ή ένα μικρό βαζάκι, προσοχή βέβαια, να μην είναι έφθραστο και να κάνετε την άσκηση αυτή. Προχωράμε στο mobility, έχουμε να κάνουμε 2 λεπτά σε κάθε άσκηση, pigeon stretch, 2 λεπτά σε κάθε πόδι. Μπορούμε να το πάμε ένα λεπτό από 2 γύρους, μπορούμε να το πάμε σε ρί, θυμίζω, σε αυτή τη θέση εδώ. Μπορώ για να χαμηλώσω αν θέλω πιο κάτω. Μετά κάνω το άλλο πόδι. Και μετά έχουμε να κάνουμε το seated straddle. Από αυτή τη θέση έχω 2 λεπτά στο ένα άκρο, 2 λεπτά στο άλλο και 2 λεπτά στο κέντρο. Μπορώ να τα σπάσω σε λεπτό-λεπτό-λεπτό από 2 φορές ή να το πάω σε 3 λεπτό. Αυτά είναι η σημερινή προπόνηση, παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.